Θα πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται με τους ΚΑΔ για τις επιχειρήσεις αλλά και με την πλατφόρμα όσον αφορά τις αιτήσεις των εργαζομένων. Ξεπέρασαν τους 80.000 οι αιτήσεις. Φιλοξενούμε στο δελτίο ειδήσεων του ΓΟΑΕΣ τον πρόεδρο της Ένωσης Φοροτεχνικών Νομού Κοζάνη, τον κύριο Χάρη Μάρα. Καλησπέρα σας, κύριε Μάρα. Καλησπέρα, κύριε Βακρυτσά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ΚΑΔ με τις επιχειρήσεις, τι γίνεται όσον αφορά την πλατφόρμα για τους εργαζόμενους, που η επιχειρήση είναι σε αναστολή, έχει ανοίξει, έχουμε αρκετές αιτήσεις. Ναι. Να κάνω μια διόρθωση, όχι νομού Κοζάνης, Κοζάνης σκέτο. Κοζάνης, εντάξει. Λοιπόν, οι αιτήσεις, άνοιξε, η πλατφόρμα άνοιξε από χθες και έχει έναν περιορισμό λίγο άγριο. Ναι. Γιατί ορίζει ότι χθες ήταν το ένα, που καταστήσει τους στον αριθμό που καταλήγει το αφημί του κάθε εργαζόμενου. Χθες έπρεπε να κάνουν αίτηση όσοι έχουν αφημί που λύγει σε ένα, σήμερα όσοι είναι σε δύο, αύριο σε τρία, δηλαδή κάθε μέρα και ένα αφημί. Αυτό το πράγμα, όσο και να είναι, μπορεί να μην θέλουν αυτοί που το έχουν οργανώσει να μην φορτώνει το σύστημα, αλλά θα δημιουργήσει μια αναστάτωση και κάποιοι δεν θα μπορέσουν να το πιάσουν στην ώρα τους και θα τους πετάξει το σύστημα έξω. Μάλιστα, υπάρχει προφόρτωση δηλαδή για να κάνουν όλοι μαζί τις αιτήσεις και λογικό κάποιος να μην μπορεί να ενταχθεί κιόλας. Δεν ξέρουμε αν στο τέλος δοθεί και μια παράταση 2-3 ημερών και που όσοι δεν το... Μάλιστα. Όσοι δεν πιάσαν την ημερομηνία τους, σύμφωνα με το αφημί τους, να τα υποβάλουν τώρα. Μάλιστα. Τώρα, τι θα πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι επαγγελματίες με τα νέα δεδομένα τώρα, με τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης με τους ΚΑΔ. Αυτό που ισχύει αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Μάλιστα. Οι επιχειρήσεις που ανέστηλαν τη λειτουργία τους βάσει της κρατικής αρχής, έτσι, και έπρεπε να κάνουν μια δήλωση αναστολής, μια υπεύθυνη δήλωση, από 24/4 μέχρι 10, από 23 μέχρι 14. Mm-hmm. Αυτό φυσικά πήρε παράταση. Ο εργοδότης δεν υποχρεώνεται να καταβάλει μισθό. Ισχύει η καθολική απαγόρευση από 18 Τρίτου μέχρι και μετά για όλους τους εργαζόμενους. Οι εργοδότες υποβάλλουν κανονικά την άπη δέλτα του κάθε μήνα. Mm-hmm. Πρέπει να κοινοποιήσουν στους εργαζόμενους με κάθε τρόπο ότι αυτή η επιχείρηση έχει κλείσει για να μπορούν να κάνουν χρήση οι εργαζόμενοι του πρωτοκόλλου της επιχείρησης και να μπουν στο πρόγραμμα επιδότησης των 800 ευρώ. Αυτό το κάνει ο εργοδότης. Ο εργοδότης. Και ναι, έχουν δικαίωμα οι εργοδότες να πάρουν έκπτωση στο ενίκιο 40%. Αυτά όλα γίνονται μέσα από τη φόρμα του Εργάνη. Μάλιστα. Υπάρχουν διευκρινήσεις καθημερινά για όλα αυτά? Για τους γιατί... Και τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε. Μάλιστα. Ένας εργαζόμενος τώρα που σε επιχείρηση, γιατί υπάρχουν κάποια ερωτήματα, που έκλεισε η επιχείρηση αυτή με κρατική εντολή, αυτό που είπαμε. Και ο εργοδότης λέει ότι δεν μπορεί να τον βάλει σε αναστολή εργασίας. Τι μπορεί να κάνει? Είναι ερωτήματα που θέτουν πολίτες. Ο εργοδότης δεν μπορεί να τον βάλει σε... δεν... από τη στιγμή που η επιχείρηση έχει κλείσει λόγω της βάσης κρατικής αρχής, δηλαδή, της πράξης ομοθετικού περιεχομένου, το δικαιούται ούτως ή άλλως ο εργαζόμενος αυτό. Τώρα, η επιχείρηση είναι στους ΚΑΔ, φυσικά ήταν στους ΚΑΔ αυτούς που είχε η πράξη ομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα. Τώρα, ποιοι θα πρέπει να αγωνιούν και ποιοι θα πρέπει να είναι ήρεμοι ότι θα μπουάρουν το επίδομα των 800 ευρώ τώρα? Υπάρχει μια αγωνία. Οι εργαζόμενοι και στη μια περίπτωση και στην άλλη, εφόσον οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων έχουν υπαχθεί είτε λόγω της κρατικής εντολής ή πλην ότι σημαντικά είναι δύο κατηγορίες, αυτή είναι η δεύτερη κατηγορία, ναι, το παίρνουν τα 800 ευρώ, τα παίρνουν όλοι. Μάλιστα. Τι συμβουλεύετε όλους τους επιχειρηματίες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή και από την εμπειρία σας και ως πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών να κάνουν το επόμενο διάστημα για να προλάβουν και τις ημερομηνίες, κύριε Μάρα? Οι ημερομηνίες αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι λίγο χαλαρές. Ναι. Και υπάρχει και μια
μια περιραίωσα, ας το πούμε, εντύπωση ότι θα μπουν και σίγουρα θα μπουν και άλλοι CAD. Μάλιστα. Πάντως μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 1,7 εκατομμύρια εργαζόμενοι και το 80%-81% του συνόλου των εργαζομένων που έχουν ενταχθεί. Είναι μόνο χθες είχαν υποβληθεί, ξέρω εγώ, κάπου αρκετές χιλιάδες αιτήσεις για την επιδότηση. Μάλιστα. Όλα αυτά τώρα τα έχετε αναλάβει εσείς οι συλλογιστές για κάθε επιχείρηση και για τους πολίτες. Τα πάντα. Εκείνο το οποίο είναι, συγγνώμη, είναι σε κρεμότητα αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι όσοι είναι πληττόμενες επιχειρήσεις, ναι, και δεν έχουν προσωπικό, η εφαρμογή για να πάρουν την επιδότηση οι ίδιοι θα ανοίξει μετά τις 6 Τετάρτου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή στις τις επόμενες μέρες. Ναι. Και θα διευκριστούν και άλλα πράγματα, όπως και η έκπτωση του μισθώματος στις κυρίες κατοικίες. Ναι, είναι πολύ που ρωτάνε και με το θέμα του ενοικίου τι ακριβώς γίνεται. Η πρώτη κατηγορία... Για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, γιατί είναι 2 μήνες που υπάρχει έτσι το πρόβλημα. Η κατηγορία την παίρνουν, αυτή που είναι με κρατική εντολή. Η δεύτερη δεν έχουν δικαίωμα. Ναι. Της στιγμής. Μάλιστα. Θα ανοίξει μέχρι τις 6 Τετάρτου, έτσι είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Ωραία. Τώρα δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμβουλεύσετε και τους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή μέσα από τη τηλεόραση του ΓΕΣ και τους επιχειρηματίες. Και αν υπάρχει αγωνία ότι αν θα τα προλάβουν όλα αυτά να γίνουν, κύριε Πρόεδρε. Θα τα προλάβουν. Όλο σχεδόν το 100% όλων αυτών των, εκτός των αιτήσεων που πρέπει να κάνουν οι εργαζομένοι, όλη η υπόλοιπη διαδικασία περνάει μέσω των λογιστικών γραφείων. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ για την παρέμβαση. Θα είμαστε σε επικοινωνία ώστε να ενημερώνονται όλοι για όλες τις αλλαγές και με τους ΚΑΔ και με τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης. Η διάθεσή σας πάντα. Να είστε καλά. Δεν φοβόμαστε, ενημερωνόμαστε. Εάν έχετε το παραμικρό σύμπτωμα ίωσης, παραμείνετε στο σπίτι σας για να μην μεταφέρετε την νόσο σε άλλους. Ειδικά οι ευπαθείς ομάδες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, ενώ από το πρώτο σύμπτωμα, πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος, τηλεφωνούμε στο γιατρό μας. Οι δύο επόμενοι μήνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι. Ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Πλένουμε συχνά και σχολαστικά τα χέρια μας. Καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη με τον αγκώνα όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Αποφεύγουμε μέρη με συνωστισμό. Καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες. Αερίζουμε συχνά το χώρο. Για απορίες σχετικά με τον κορονοϊό, καλέστε το 1135.